Συνελληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, θα δώσω μια απάντηση ιδιαίτερα σε αρκετούς συνέλληνες και για να ακούσετε όλοι που μας αφορά όλους και αυτή η αντινόηση αλλά και αυτή η παραπλάνηση αλλά και όσον αφορά την συμμορία που είναι μέσα μας με όλους αυτούς τους προδότες και τους συνεργάτες. Προς Νάση Γεωργοσοπούλου. Νάση Γεωργοσοπούλου, αυτό το κείμενό σου, το κατεβατό που έγραψες, θα πω ότι είναι σαν την αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρέπει να ξέρεις ότι μόνο πρέπει να είσαι ημίτρελος για να καταλάβεις, για να γράψεις αυτό το κείμενο που έγραψες. Καταρχάς, είναι αλλοπρόσαλλο και θα σου εξηγήσω και γιατί. Γράφεις το κείμενο και ξεκινάς προς τη φωνή του Αρτέμις ώρα. Α, ωραία. Προς τη φωνή του Αρτέμις ώρα. Άρα λοιπόν μπορεί να μην είναι ο Αρτέμις ο ώρας. Έχεις μείνει σε αυτό το κομμάτι. Συνέχεια το χειροκροτείτε. Και με εκείνο τον ζαβό εκεί πάνω τον Καζαμία, γιατί στη όλη μια συμμορία. Εκείνο τον ζαβό μιλάει μόνο με τη γυναίκα του και με το φούρνο. Δεν μιλάει με κανέναν άλλον. Ναι. Και μένω με τον εαυτό του, που είναι χαζό τελείως. Τελείως χαζό. Είναι στρατόκαλος και παντού βλέπει ότι μιλάει με υπηρεσίες. Και δεν μιλάει ούτε με την πεθερά του. Μπορεί με την πεθερά του να μην μιλάει. Αλλά όλοι μιλάτε και ξέρετε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ένα κομμάτι, επειδή λέτε ότι νάτο, αυτό είναι για το καθεστώς. Αν τα ηχητικά μηνύματα είναι από το καθεστώς και με την ανοχή του καθεστώτος. Βρε ζώα, ανιστόρητα, δίποδα που το κεφάλι του έχετε για να μην σας κόβουν τα αυτοκίνητα. Τι στο διάολο μυαλό κουβαλάτε. Μου βάλανε 8 χρόνια φυλακή για κανένα χρέος, μου χρωστάει ο δικηγόρος. Με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και 8 χρόνια στη γυναίκα με αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά σε κανένα, ούτε στο Μεσαίωνα. Είχε βγει το ένταλμα να με πιάσουνε και είχαν συστρατευτεί όλα τα κανάλια πριν τη δίκη. 5 ώρες πριν τη δίκη είχε βγει το ένταλμα και στην Αθήνα ψάχνανε όλη η αστυνομία που μπορεί να είμαι για να με πιάσουνε πριν τη δίκη. Δηλαδή να είναι όλα έτοιμα για να ξεφτυλίσουνε την Ελλήνων Συνέλευση και να γκρεμίσουν όλο αυτό το δημιούργημα. Και ακόμα μιλάτε για καθεστώς, βρε ανιστόρητα ζωντόβολα. Πόσο γαμί, πόσο καταραμένα προδοτό σκυλά είστε, ρε ζώα, ζώα. Είχαν κανονίσει τα πάντα να διαλύσουν την Ελλήνων Συνέλευση, να ξεφτυλίσουν διεθνώς το ΣΟΡΑ, να γίνει της κακομοίρας, να μην χρειαστεί να βάλουν τους προδότες ή να τους βάλουν μετά να διαλύσουν καλύτερα, να μην πάρετε τόσο μεγάλη εργολαβία πάνω σας, γιατί έχετε πάρει μεγάλη εργολαβία. Και τώρα ακόμα συζητάνε κάποιοι άνθρωποι ότι είμαι του καθεστώτος. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει ρε ζωντόβολο ανιστόρητα καταραμένα σπέρματα που ακέτε τον αέρα των ανθρώπων στη Γαία Δήμητρα Άρτεμις. Πόσο άλλο δηλαδή να το συζητήσουμε. Τι άλλο να δείτε να γίνει. Λες ρε Νάση μέσα στο κατάπτυστο κείμενό σου. Ξεκινάς και λες στη φωνή όχι στον Αρτέμις ώρα. Αν γίνει ο πρόεδρος, ο υποτίθεται. Και κλείνεις το κείμενό σου. Το κλείνει στο κείμενό σου ότι αν θέλει να παραιτηθώ, να μου το πει. Αφού παλιά από ηχητικό θα σου το πω. Δηλαδή, αν σου πω να παραιτηθεί από ηχητικό, θα το δεχτεί. Τώρα που σου μιλάω με ηχητικά, δεν το δέχεσαι. Δεν είσαι λίγο ημίτρελη, ρε Νάνση. Ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο το ημίτρελο. Ή είσαι τρελός ή είσαι γνωστικός, ένα από τα δύο. Όταν είσαι ημίτρελος, είσαι το πιο επικίνδυνο. Δεν ξέρει τι στο διάλογο είσαι ούτε για σένα. Συνεχίζω. Λες μέσα στο κείμενό σου. Να δημιουργηθεί μια προκαταρτική. Δεν σας κάνει εντύπωση. Τι εντύπωση να τους κάνει, ρε γάμο το κερατό μου. Τι άλλο να τους κάνει. Μου βάλανε 8 χρόνια. Με κυνηγάνε όλες οι υπηρεσίες που θα με βρούνε να με δέσουνε. Δεν με κυνηγάνε μόνο μια. Όλες μαζί στον πλανήτη. Το ότι δεν με βρίσκουνε είναι μια άλλη ιστορία, κούκλα μου. Να δημιουργηθεί προκαταρτική. 7-10 προκαταρτικές. Τι θα γίνει. Ποιος σας έδωσε το ηχητικό. Ένας άγνωστος πέρασε και έδωσε το ηχητικό. Την άλλη μέρα το δίνει σε άλλο το ηχητικό. Την άλλη μέρα σε άλλο. Όποιος είναι Έλληνας το βρει. Το πάει στην κεντρική. Έλα, κάνε προκαταρτικές, κάνε 700, κάνε 7.000. Τι να σου κάνει η δικαιοσύνη, τι άλλο να κάνει η δικαιοσύνη, τι άλλο να κάνει το καθεστώς. Έβγαλε τις αποφάσεις, υπάρχουν τα εντάλματα και κυνηγάνε τον Αρτέμις ώρα που τον πιάσουν. Τι άλλο να κάνει. Και έχει βάλει εσάς εκεί μέσα, μπας και διαλύστε το ΣΟΡΑ, την Ελλήνων Συνέλευση και όλο αυτό το δημιούργημα. Τι άλλο να κάνει. Άμα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, θα παραδοθεί. Τι άλλο θα κάνει. Να κάνει και προκαταρτική. Ας κάνει 700. Τι θα βρει. Ένας άγνωστος που δώσε ένα στικάκι. Το στικάκι θα πηγαίνει. Ταχυδρομικός θα πηγαίνει από το εξωτερικό, θα πηγαίνει με κούριερ, θα πηγαίνει με άνθρωπο, θα πηγαίνει με όποιον θέλεις. Άρα εσύ τι του ζητάς της δικαιοσύνης, να σώσει τους συνέλληνες από τους προδότες, που εσείς είστε οι προδότες, με τους άλλους προδότες. Καλά,
Ρε καμένοι είστε τελείως. Να συνεχίσουμε όμως. Μέσα στο ηχητικό μου, κοπέλα μου, σου είπα συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις 30 υποθέσεις που οι συνέλληνες είναι προδομένοι. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού. Ε, λες μετά του σε σπηλώνω. Ποιος λέει να σε σπηλώσει. Σπηλιά έχεις γίνει εσύ και όλοι οι προδότες. Μιλάς για ένωση. Ποια ένωση είναι. Για ποια αξιακά πρωτοκόλλα. Σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν 30 φακέλια και ίσως υπάρχουν παραπάνω. Που κάνατε ό,τι γουστάρατε στους συνέλληνες. Και όχι είναι δυσαρεστημένοι, είναι προδομένοι. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού. Θα σε καλέσουμε λοιπόν να τα πεις. Πάμε ένα δεύτερο κομμάτι. Όλα αυτά που σου είπα είναι μαγνητοφωνημένα. Για όλα αυτά, όχι που σε κατηγόρησα, είναι αυτά που έχεις κάνει και είναι μαγνητοφωνημένα. Τα έχεις πει. Είστε μαγνητοφωνημένοι και είστε και μαγνητοσκοπημένοι. Πάμε. Σου είπα ότι έχεις υπογράψει. Γνήσιο υπογραφής δικό μου για να κάνω συνέδριο, ότι δίνω το δικαίωμα να γίνει συνέδριο. Με τη χοντρή της Φωλιάτα την προδότρα. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού. Πες το λοιπόν δημόσια. Έχεις υπογράψει πολλά γνήσια υπογραφής και δεν ξέρω τι στο διάλογο άλλο έχεις υπογράφει ότι εγώ το υπογράψα με παρουσία σου και το έχεις δώσει στη Φωλιάτα και κάνει το προδοτικό της σχέδιο. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού. Είναι μαγνητοφωνημένο και μαγνητοσκοπημένο ότι εγώ έχω δώσει εντολή να γίνει συνέδριο και είναι με γνήσιο υπογραφής. Την οποία το γνήσιο υπογραφής το κάνεις εσύ. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού της προδοτικής, της πλαστογραφίας για να κινήσεις όλο το μηχανισμό της Ελλήνων Συνέλευσης σε ένα προδοτικό, σε μια προδοτική στάση και κίνηση. Έχεις να πεις κάτι επί αυτού. Γι' αυτό να μας εξηγήσεις, Ρενάς, που σε σπηλώσαμε. Ποιος σε σπήλωσε. Αυτά που έκανες έχουν σπηλώσει. Αυτές οι προδοτικές κινήσεις με τη Σφολιάτα και όλη αυτή η προδοτική διαδικασία με το Μιμίδι και με όλα τα κέρατά σας και με όλους τους προδότες. Δεν σε κατηγόρησα. Το έκανες. Δεν σου δίνω μια κατηγορία. Το έχεις κάνει, το έχεις πράξει. Έχετε γνήσιο υπογραφής, δεν ξέρω τι έχετε υπογράψει. Αυτά που έχουν δει οι συνέλληνες και έχουν μαγνητοφωνήσει και έχουν μαγνητοσκοπήσει. Για όλα αυτά έχεις να πεις κάτι, κοπέλα μου. Είσαι μαγνητοφωνημένη που λες τα καταστατικά θέλουν νομιμότητα και δεν είναι νόμιμα. Το καταστατικό το δικό σου που έχεις γραφείο και είσαι πρόεδρος δεν είναι νόμιμο. Το καταστατικό που ανήκει στην Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι νόμιμο. Τόσο καιρό που είσαι πρόεδρος και είσαι εκεί μέσα. Και με αυτά τα καταστατικά δεν πας στα δικαστήρια. Ως ύπαρξη. Συζητάς να εκτελέσουμε καταστατική διαδικασία γιατί μέχρι τώρα τι στο διάλογο εκτελείς. Δεν εκτελείς καταστατική διαδικασία, ρε προδότη. Άρα καταλαβαίνεις τι σου είπα. Για όλα αυτά που σου είπα, υπάρχει τίποτα ψεύδος που μιλάς για τα ηχητικά. Σου είπα συγκεκριμένα πράγματα. Αντί να απαντήσεις στα συγκεκριμένα πράγματα, απάντησα σου βγάζω τα προσωπικά. Ποια είναι τα προσωπικά. Ότι η εταιρεία με τον αδερφό σου χρωστάτε τόσα χρήματα. Απάντησε. Χρωστάτε ή δεν χρωστάτε. Έχετε κάνει εξώδικα ή δεν έχετε κάνει. Σε ρωτάω, η Βίκη έχει κακούργημα. Για κακούργημα για πλαστογραφία με τη συνεταίρο της. Ότι υπόγραψε και πήρε δάνεια χωρίς την αδειά της. Ναι ή όχι. Μπορεί να μην πήγες εσύ, αλλά μπορείς να και εσύ στο κακούργημά της. Ήταν επίφοβη η Βίκη να μπει μέσα για τη δικιά της υπόθεση. Και για την εγκληματική οργάνωση. Απάντησε σε αυτά, Νάνση. Και όχι σε βλακίες που απαντάς. Δεν θα ξεφύγεις, Νάνση, από πουθενά. Δεν σε σπήλωσε κανένας. Σου είπα συγκεκριμένα πράγματα. Το καθεστώς σου χτύπησε την πόρτα. Και όλη αυτή η κίνησή σας που κάνετε τόσο καιρό. Πριν μιλήσω, δεν είχαμε ηχητικά, μια χαρά πηγαίναμε. Τώρα λοιπόν θέλετε να σώσετε τη φωνή. Ωραία. Όπου τη φωνή ξεκινάς ότι δεν τη δέχεσαι, ίσως είναι του Αρτεμισσόνα, στο τέλος θέλεις να σου πω να φύγεις από την Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί νομίζεις ότι είσαι στην Ελλήνων Συνέλευση με όλα αυτά που κάνεις. Οπότε πρέπει να σου πω να φύγεις. Γιατί είσαι μέσα. Και τι παράγεις μέσα. Μεροκάματο μας έκανες και καλά έκανες, ρε παιδί μου, να βγάλεις. Εμείς δεν είπαμε να μην βγάλεις χρήματα. Δες όμως και το άλλο κομμάτι. Όλο αυτό όμως που κάνεις αυτό τον καιρό, μαζί με την προδότη, τον προδότη που είναι δίπλα μου, γι' αυτό σου μίλησα. Σε έβαλα σύμβουλο. Ναι. Απ' τη μία μιλάς και κρίνεις για το γράμμα της Όζου. Ναι, σε όλους δίνω την ευκαιρία. Γράφω ένα έγγραφο στη Όζου και έτσι λέω. Άνθρωποι μου. Αυτοί το λένε ότι είναι άνθρωποι μου. Σ' όλα, εδώ, όταν είπα πάρτε όλη θέση, παίρνει η θέση Σόζου και λέει «Εγώ Αρτέμι μου είμαι μαζί σου». Μπράβο.
Μα σας είπα. Ξέρω τι σκέφτεστε και τι θα κάνετε. Άσχετα με το τι λέτε. Δες το, παρενάνση μου. Να στο ξαναπώ. Μπορώ να σου πω και τι έκανε και στη ζωή σου, ρε Νανσούλα μου, και πώς σκέφτεσαι, Νάνση μου. Γι' αυτό σου είπα. Ή έρχεσαι γρήγορα ή φεύγεις όσο πιο μακριά γίνεται. Και γράψε ότι δεν την πέτυχες, ρε Νάνση μου. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Να προσκυνήσουμε την ανοησία ή την προδοσία. Σε συγκεκριμένα πράγματα να απαντήσεις, Νάνση, σε αυτά που σου λέω μέσα. Και αυτά που σου λέω μέσα είναι σοβαρά και κακουργηματικά. Και είναι κατά των Συνελλήνων. Και σε ρωτάω με ποιο αξιακό το έκανες. Και όχι να απαντάς με μια επιστολή. Λες και γράφεις σε κανένα γκόμενό σου. Να μας χαϊδέψεις. Τι να μας χαϊδέψεις. Έκανες συγκεκριμένα πράγματα και συνεχίζεις και κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Προδοτικά. Αρθελληνικά. Και μιλάς για ένωση του ελληνισμού. Πλάκα κάνεις. Για αξιακό. Πλάκα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα σου είπα. Και για όλα αυτά που σου είπα έχουμε αποδείξεις. Και οι αποδείξεις είναι μπροστά σου. Όταν θα με δεις μάτια με μάτια, δεν θα έχεις μάτια να με κοιτάξεις. Εσύ και κανένας. Τώρα είναι εύκολα από εκεί. Είμαι σε απόσταση. Ναι, όταν θα βρεθούμε, δεν θα μπορείς να με κοιτάξεις, Νάνση. Γιατί έχεις κάνει. Και ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι της φιλολογίας. Με τρεις ερωτήσεις θα το καταλάβεις. Ωστόσο, όμως, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που σου είπα. Απάντησε στα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα τα ηχητικά να κάνουν τι, Νάνση μου, δεν σε αρέσουν τα ηχητικά. Οπότε κάτσε να καταλάβουμε τώρα. Οπότε, για εκείνα που σε κατηγόρησα, υποτίθεται, τελικά για να βάλουμε μια σειρά. Τελικά είναι εντάξει τα καταστατικά, αλλά τα ηχητικά δεν είναι εντάξει. Ένανση μου. Δηλαδή, τα καταστατικά είναι εντάξει τώρα, αφού δεν την πέτυχες εκεί, τα ηχητικά δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά τα ηχητικά. Να είστε. Οπότε θες να με δεις. Ναι. Έτσι θέλουν όλοι. Φαντάσου, ρε Νάνση μου, ότι είμαι ένα μήλο σε ένα δέντρο. Και πρέπει να το βλέπουν όλοι. Δεν γίνεται εσύ, ρε Νάνση μου, και ο καθένας να με πάρει το μήλο. Αν το πάρεις το μήλο από τη μηλιά, δεν θα το έχει κανένας. Αν το μήλο όμως είναι πάντα εκεί, θα είναι πάντα εκεί να το βλέπουν όλοι. Εάν ο καθένας με θέλει στην αυγή του ή στην τσέπη του ή να με κρύψει στην αποθήκη του, δεν γίνεται, ρε Νάνση μου. Τότε δεν θα το έχει κανένας. Δεν γίνεται. Άρα τα ηχητικά φταίνε. Τα ηχητικά φταίνε. Γιατί ο Ζαβοκαζαμίας, ο Φούρνερης, ο ξεφτυλισμένος, ο Βλάκας εκείνος εκεί, αφού το λέει ο Βλάκας. Αφού το λέω Βλάκας. Κύριοι, συντονιστείτε. Σου είπα για συγκεκριμένα πράγματα, Νάνση, απολογήσου για συγκεκριμένα πράγματα. Είπα συγκεκριμένα πράγματα για τον Καλογερόπουλο. Να απολογηθεί. Δεν έχει να απολογηθεί γιατί τα έχει κάνει. Είπα συγκεκριμένα πράγματα για τη δίκη. Συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά τα έχετε παράξει. Είστε από χιλιάδες συνέλληνες μαγνητοφωνημένοι και μαγνητοσκοπημένοι. Για όλα ό,τι έχετε πει. Δεν θυμάστε τι έχετε πει. Έχετε πει τον άμμο της θάλασσας. Τα οποία δεν θυμάστε πότε τα έπατε και γιατί τα έπατε. Και τώρα τσινάτε. Ισόζου, ισοζέη και όποιον έβγαλα, τα έχει πει. Ακόμα να θέσω και ένα άλλο θέμα που είπε και ο Καζαμίας. Ο γιος του Δία, υποκροϊδεύεται. Δεν μπορείτε ρε ζώα. Ακούστε. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν σε αυτή τη γη. Ή να είσαι γιος του Διός, που λέει και τη λέξη παιδιά. Το παιδιά σημαίνει τα παιδιά του Δία. Ή μπορεί να είσαι Ιουδαίος. Ου παιδί του Διός και το γιώτα που είναι μπροστά από τον Ιουδαίο είναι το γιώτα. Δηλαδή η κατασκευή, το δημιούργημα που ζει όρθιο στη γη, ενώ η πραγματική δημιουργία, το γιώτα, είναι το γιώτα της δημιουργίας και γι' αυτό είναι και στη γραφή σου την ελληνική, την Ελλάνια, το γιώτα είναι δημιούργημα. Ο Ιουδαίος είναι ότι το γιώτα αυτό του Ιουδαίου είναι ου παιδί του Διός. Άρα δύο πράγματα υπάρχουν. Είσαι παιδί του Διός, είσαι Ιουδαίος. Εσείς δεν μπορείτε να λέτε με αυτές τις πράξεις σας ότι είστε Έλληνες. Όπως αναφέρεις και στο γραπτό σου ότι εσύ Αρτέμι δεν είπες ότι οι Έλληνες δεν είναι προδότης. Σωστά. Έλληνες είναι το δημιούργημα. Τι είναι ο προδότης, τη δημιουργία του. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι προδότης. Βεβαίως. Γιατί την ώρα που γίνεται προδότης δεν είναι Έλληνες. Έχει πάει στο διάλογο, έχει πάει στην άλλη μεριά. Άρα σε προδίδει την ώρα που φεύγει και δεν είναι Έλληνες. Άρα εσύ λες ότι είσαι Έλλην και δεν μπορείς να προδώσεις. Κάτσε να δούμε, ρε Νάνση. Είσαι και Έλλην. Από πού προκύπτει αυτό, επειδή το λες εσύ, επειδή το φωνάζεις. Όλοι μιλάτε για Ελλάδα, όλοι μιλάτε για Ένωση. Αλλά τελικά η Ένωσή μας κινδυνεύει. Τελικά αν όλοι εσείς με εκτιμάτε τόσο πολύ και αν όλοι εσείς είστε για την Ένωση, τελικά ποιος κάνει, ποιος κάνει όλη αυτή τη διάσπαση. Ποιος κάνει αυτό το διαχωρισμό. Ποιος παλεύει μέσα μας, να καταλάβω. Ποιος σταμάτησε τα εξώδικα, τα όμορφα. Ποιος σταμάτησε τις δράσεις.
Ποιος ήθελε να διαλύσει τα γραφεία, να κατεβάσει τις ταμπέλες, να κάνει ένα κόμμα? Ποιος? Εγώ. Μα σας άφησα εκεί να διοικήσετε. Γι' αυτό, αν σου κάνει εντύπωση τι έγραψα στη Σόζου, της είπα: κοπέλα μου, είσαι εσύ οι άνθρωποι μου που σας έχω εμπιστευτεί το αρχείο. Με το στόμα, βέβαια, έτσι, χωρίς κανένα χαρτί. Που σας έχω εμπιστευτεί το αρχείο. Ωραία. Τώρα λοιπόν η διοίκηση είναι αυτή. Δώστε τις πληροφορίες να κάνουμε δουλειά μας. Πόσο πιο όμορφα να τις το πω. Όταν είδα λοιπόν τι κάνανε, του λέω: άντε στο διάλογο, δώστε το αρχείο, παιδί μου. Άντε, παιδί μου, ήξερα από την αρχή τι κάνανε. Και βέβαια του είπα ότι αφήστε ρε, παιδιά. Κρατήστε και εσείς το αρχείο να ξέρετε τι σας γίνεται ηλεκτρονικά. Και δώστε και τις πληροφορίες να συνεργαστείτε. Τραβάτε με την κεντρική να συνεργαστείτε, να δούμε τι γίνεται, τι κάνετε, τι κάθεστε απέναντι, για ποιο θέμα, τι λόγο. Όλα αυτά για να με προστατεύσετε. Και συνάσσε μου για να με προστατεύσεις ήθελες. Γι' αυτό έκανες τη σφολιάτα, την έφερνες γύρω-γύρω. Να η ωραία μας η Βίκη, να η χοντρή μας, να η βαριά γυναίκα με το ελαφρύ μυαλό. Να, ελάτε, ελάτε, εδώ, εδώ το καλό πράγμα. Εδώ το καλό πράγμα. Να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσετε, ρε. Τι προπαγάνδα έκανες. Τι έλεγες για τα καταστατικά που εσύ υπηρετούσες και είχες και γραφείο και είσαι και νομικός. Τίποτα από αυτά δεν είναι ψέμα. Αυτά είναι αλήθεια όλα και έκανες και αυτά που συμβαίνουν. Προσωπικά σου δεδομένα. Ποια προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα μπροστά 10 εκατομμύρια και που έκανες εξώδικα. Ποια προσωπικά δεδομένα είναι αυτά. Αυτά άλλες προσωπικά σου δεδομένα. Ποια είναι. Ή τη Βίκη. Τη μεγάλη προδοτική στάση και για ποιο έγινε και τι έγινε. Ή του Μιμίδη. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι η αιτία. Για να προκαλέσετε όλο αυτό. Είναι η στάση σας η προδοτική, το σχέδιό σας και αν μιλάμε για καθεστώς, συζητάμε ότι εσείς είστε. Κάνετε ακριβώς ό,τι θέλει το καθεστώς για να διαλύσει το ΣΟΡΑ και την Ελλήνο Συνέλευση. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Και βεβαίως δεν το πετύχατε. Και ούτε θα το πετύχετε. Και θα πάτε στη λύθη γιατί εκεί ενίκετε. Προδότες, επροδότες. Ωστόσο, να απαντάς σε αυτά που σου λέω. Σου έδωσα την ευκαιρία, Νάνση, ή να επιστρέψεις τώρα στην κεντρική και να πάρεις θέση νομικής διαδικασίας. Όσο αντέχεις και όσο μπορείς. Συνελληνικής, άμα το θέλεις, και να αφήσεις τις παπαριές και να γράφεις αυτά τα μεγιστάλαχτα, τις βλακίες τις οποίες είναι ανεχουσίας όλων αυτών που σου είπα συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά. Έχει και συνέχεια.